το άγχος είναι μέχρι να πέσει η σημαία να πάρεις το go. Δεν σκέφτεσαι τίποτα, τα ξεχνάς όλα. Τους αγώνες τους ξεκίνησα το 1980 μετά από ράλι Ακρόπολης που έτρεχε ένα ο φίλος μας ο Παύλος ο Μασκούτης, ο ύμνηστος, μηχανικό αυτοκίνητο, ανάβαση Ριτσόνας που ήταν και ο πρώτος μου αγώνας και η πρώτη μου νίκη. Αγώνες δεν θυμάμαι πόσους, αλλά σίγουρα είναι πάνω από 300 και πολύ πάνω από 300. Ξεκίνησα από άσφαλτο, ξεκίνησα από αναβάσεις, πήγα πίστα, πήγα ασφάλτινα ραλί, για πολλά χρόνια πρωταλληλής στα ασφάλτινα ραλί. Και επιθυμία του κάθε Έλληνα οδηγού είναι να τρέξει χώμα και να τρέξει Ακρόπολης. Μου δόθηκε η ευκαιρία να είναι καλά ο Θάνος ο Κοντός, ο οποίος αγαπούσε το σπορ. Ξεκινήσαμε και κάναμε πανελλήνιο πρωτάθλημα χώμα, παράλληλα με πολλά Ακρόπολης. Είναι ο εθνικός μας αγώνας, ένας αγώνας, αν δεν έχεις τρέξει Ακρόπολης, δεν ξέρεις τίποτε. Έχουμε περάσει και άσχημες στιγμές, αλλά και πολύ καλές στιγμές. Ο κόσμος ο οποίος έρχεται και σε παρακολουθεί, ο οποίος βγαίνει μέσα στην ειδική, στη μέση του δρόμου, παλιά το κάνανε, τώρα δεν το κάνουνε, αυτό σου έδινε μεγάλη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση που συμμετείχε σε ένα τέτοιο αγώνα. Στο πρώτο αγώνα που έτρεξα το 1994 είχα εγκατάλειψη στα καραβίδια με σπασμένο ψαλίδι. Το 1995 είμαστε με τον συνοδηγό παρέα, μόνος δεν τρέχεις, με τον Γιάννη τον Σταυρόπουλο, είμαστε πρώτη γενικής, δεν μέτραγε στο WRC, είμαστε πρώτη γενικής, 8 λεπτά διαφορά από το δεύτερο και τελευταία μέρα στις τελευταίες ειδικές εγκαταλείψαμε από η Μάντα. Αυτό ήταν. Μετά τους άλλους αγώνες τραυματίσαμε όλους τους αγώνες. Η πιο δυσάρεστη ήταν το Παλαιοχώρι που εγκαταλείψαμε από η Μάντα χρονισμού το 1995. Όλες οι ειδικές ήταν εδώ στην Ελλάδα, έχουμε πάρα πολύ ωραίες ειδικές, χωμάτινες και ασφάλτινες φυσικά, οι χωμάτινες. Και η Θήβα ήταν ωραία ειδική και η Παύλια είναι ωραία ειδική και το Ελευθεροχώρι, Παλαιοχώρι και αυτή η ωραία ειδική. Όλες οι ειδικές ήταν κορυφαίες. Ήθελα με το αυτοκίνητο που ξεκίνησα με το Ford Escort, κάποια στιγμή τελείωσε. Σήμερα θα ήθελα, αν θα μπορούσα να τρέξω, με ένα Puma. Το άγχος είναι μέχρι να πέσει η σημαία να πάρεις το go. Μετά σκέφτεσαι την ειδική. Να πας, δεν σκέφτεσαι τίποτα, τα ξεχνάς όλα. Πριν από εκεί σκέφτεσαι να πάνε όλα καλά. Η επόμενη μέρα που θα ήθελα να υπάρχει είναι ο Πάνος. Ο Πάνος είναι ο Παναγιώτης ο Κύρικος, ο γιος μου, ο οποίος ξεκίνησε φέτος, έκανε 3 χωμάτινους αγώνες μαζί με τον Γιώργο τον Πολυζώη. Έχουν πάει περίφημα και θέλουμε να δούμε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα αυτοκίνητο κατηγορίας Rally 2 να συμμετέχει και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Rally Ακρόπολης. Εδώ τι έχουμε, τι θυμίζει αυτό. Εδώ θυμίζει μια πολύ καλή ανάμνηση, 1999, έκτη γενικής, πρώτη Έλληνας φυσικά. Το καλύτερο αποτέλεσμα που είχαμε φέρει στο Ακρόπολης. Είχαμε πάρει και βαθμό.